pod.gr. Ακούτε το podcast του παππού μου το Χαβά με τον Παντελή Καναράκη. Ωραία, φτάνει. Φύγε τώρα. Καλώς ήρθατε, ελάτε σήμερα. Σήμερα το podcast είναι συλλεκτικό, γιατί Eurovision συμβαίνει μια φορά το χρόνο και τέτοια Eurovision μια φορά στη δεκαετία. Απ' την πλακίες, όχι ότι είναι κάτι σημαντικό, αλλά θέλω να σας πω ότι πάρτε ένα γλυκάκι και ακούστε μια μαρινέλα και ερχόμαστε. Με στα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να βγω. Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στο δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Η Eurovision έγινε και νικητή έχουμε και είναι το Νέμο με την Ελβετία. Η οποία Ελβετία είχε να ξαναστείλει έτσι τραγούδι με μια άλλη σγουρομάλα τη Σελίν Διόν από το 88, το «Ne parte pas, sans moi», από τότε που είχε κερδίσει. Το Νέμο όμως συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό, φωνή, τραγούδι, όλα μια χαρά με τη φουστίτσα του, με τα φτεράκια του. Μια χαρά ήταν, μια χαρά ήταν το παιδί. Πραγματικά έτσι πολύ χάρηκα που κέρδισε. Αν και εγώ είχα έτσι μια δυναμία στη Γαλλία, ξέρεις, λόγω ηλικίας. Μ' αρέσουν τα κλασικά, ρε παιδί μου. Που βγήκε αυτός ο Μαυρούλης και το είπε το τραγούδι, το είπε καταπληκτικά. Λοιπόν, και τι έχουμε και είναι το Νέμο. Και μην ακούσω γκρίνιες, πώς θα το λέμε και γιατί δεν το λέμε. Όχι, είναι ο, όχι, είναι η. Τι σε νοιάζει εσένα, Χριστιανέ μου, φώναζε τον κόσμο πώς θέλει να τον φωνάζει. Σε βαραίνεις ένα να το πεις το Νέμο. Το Νέμο. .gr. Let me taste the lows and highs. Let me feel that burning fright. This story is my trouble. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code. Oh, oh, oh. Like I'm nuts. I just gave it some time. Now I found paradise. I broke the code. Somewhere between the O's and one. Και η αλήθεια είναι ότι οι Σουηδοί σε αυτά είναι μανούλα. Οργανώσαν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Είχε και τι δεν είχε. Και είναι και αυτά τα σκηνικά, τα υπέροχα, τα φοβερά. Δεν ξέρω, πραγματικά θέλω να ξέρω πόσο στοιχίζουν. Γιατί σου λέει Eurovision, είναι και η Big Five. Δηλαδή είναι η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία, που είναι αυτοί που χρηματοδοτούν το διαγωνισμό. Τώρα αυτοί που το χρηματοδοτούν και συνήθως βγαίνουν τελευταία, δεν ξέρω γιατί. Πώς δεν βάζω, ρε παιδί μου, ένα μέσο. Σου λέει, εγώ αδειάζω την τσέπη μου, βάλτε μου κάτι παραπάνω. Αλλά είναι, σου λέει, υπάρχει αντικειμενικότητα, δεν γίνεται. Αυτοί λοιπόν οι Big Five είναι που δίνουν τα λεφτά. Και οι Σουηδοί είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, πώς εμείς έχουμε παράδοση στο κοκορέτσι και στο σουβλάκι το τυλιχτό, έχουν στην Eurovision. Μην τους πεις αυτούς Eurovision, τρέχουν ένα χρόνο, το οργανώνουν σαν το καρναβάλι της Πάτρας που δουλεύουν μήνες. Και είναι αλήθεια, το αποτέλεσμα ήταν να γλύψει τα δάχτυλά σου. Και οι δυο οι παρουσιάστρες αυτές ήταν πάρα πολύ καλές. Δηλαδή να τις έχετε υπόψη σας σε περίπτωση που χρειαστείτε να τις καλέσετε σε ένα γάμο, σε αυτόν σας διασκεδάσουν, πάρτε αυτές. Εντάξει, κυθόδη καλή είναι για τα πανηγύρια, αλλά πάρτε και αυτές, γιατί και αυτές το πανηγύρι που είναι Eurovision ήταν πάρα πολύ καλές. Δεν ξέρω. Όταν μου γκρίζω, απλά να ξέρετε αυτό. Η Ελλάδα, όπως βλέπετε, έχει μπει και πάρα πολύ δυναμικά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο που δίνουμε συμμετοχές. Συμμετοχές δίναμε και παλιά. Αλλά είναι τώρα που καλούν πολλούς καλλιτέχνες. Πήγε η Παπαρίζου, η οποία ήταν καλά, ήταν η κοπέλα. Τι να πούμε, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και την τιμήσαν και έδωσε και την βαθμολογία της, όπως και η Κύπρος αντίστοιχα. Γιατί και η Φουρέιρα τότε που ήταν, για την Κύπρο ήταν. Και όμως πήγε και ήταν καταπληκτική. Δηλαδή, νομίζω ότι οι ξένοι πια μας υπολογίζουν ως δύναμη πολύ φοβερή. Θα τα λέμε και αυτά. Εντυπωσίαση. Νομίζω ότι αν πρέπει να βγάλουμε μία καλλιτέχνη που ήταν η πιο εντυπωσιακή
εντυπωσιακή από όλους είναι η Παπαρίζου, όπως και τότε που κέρδισε το My Number One. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι αυτός ξεκίνησε ως ένας διαγωνισμός τραγουδιού και τώρα γκρινιάζουν πάρα πολύ την αυτά. Βλέπουμε πολύ αυτό, πολύ σόου. Πολύ... Έτσι ρε παιδιά. Τα πράγματα σε αυτή τη ζωή αλλάζουν. Όντως ξεκίνησε ένας κλασικός διαγωνισμός τραγουδιού που βγαίνει λέγοντα τραγούδια στα ωραία. Τώρα λοιπόν, έχουμε προχωρήσει. Έχουμε 2024. Είναι σόου. Τι να κάνουμε που είναι σόου. Άμα θες να δεις σόου, βλέπεις την Eurovision. Εσύ τι περίμενες δηλαδή, να δεις την τομή στην τέχνη. Αυτό το πανηγύρι που λένε ότι έλα μωρέ Eurovision, ένα πανηγυράκι είναι. Ναι, ένα πανηγυράκι είναι. Και του Γιάννη του Αηλιά που πας εκεί πέρα και χορεύεις πανηγυράκι είναι. Δεν κατάλαβα γιατί υποτίμηση. Ως τέτοιο θα το δεις. Δεν χρειάζεται να εξαντλείς όλη σου τη σοβαρότητα. Ένα πανηγύρι είναι. Και σε αυτό το πανηγύρι τι κάνουμε, χαιρόμαστε. Βλέπουμε κάτι και λέμε, α, τι ωραία. Δεν μας αρέσει, δεν χαιρόμαστε. Άλλαξε κανάλι. Αλλά δεν βλέπω να άλλαξες, γιατί η τηλεθέαση που πήρε η ΕΡΤ ήταν, σου λέει, φοβερή και τρομερή. Γι' αυτό σου λέω, μην κάθεσαι και σκέφτεσαι και πολύ αναλύεις. Ένα πανηγύρι. Θα και στο κάτω-κάτω να σου πω και κάτι. Μα εσύ είτε κομπλινέσον, it's a mystery for you. Γιατί κάθε φορά, αλλά κάθε φορά, κάθε χρόνο, πώς δεν βαριέστε, ήθελα να ξέρω, πώς δεν βαριέστε να βγάζετε όλη την έντασή σας για τη Eurovision. Και έτσι και με τα λεφτά μας και με τα λεφτά της ΕΡΤ, από ό,τι ξοδεύετε σε αυτή τη χώρα, αυτό είναι που σε πείραξε. Ποιος πήρε τα λεφτά και πήγανε στην ΕΡΤ. Ενώ όλα τα άλλα που έχουν δοθεί στα νοσοκομεία, στην παιδεία, σε αυτά δεν σε νοιάζουν, εκεί στη Eurovision. Βρέσει. Μην έχετε περίσσια χολή και θέλετε κάπου να τη διοχετεύσετε. Η Eurovision αυτό ήταν. Αυτό το πανηγύρι ήταν. Μια μέρα και τελείωσε. Πιο ύποπτο είναι το ότι εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι τόσο πολύ με τη Eurovision παρά η Eurovision αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή, τέτοια είναι η Eurovision. Είναι ένα πράγμα. Τι είδατε, οι Ισπανοί βγάλαν τον κόλο τους. Αυτό θέλαν οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε. Δεν θες να το δεις. Δεν σ' άρεσε. Γυρνάς κανάλι. Αυτό είναι που προσπαθώ να σου εξηγήσω τόση ώρα. Όχι, και αλήθεια είναι, κουράστηκα κι εγώ να σου το εξηγήσω, γιατί βλέπω ότι δεν είσαι να καταλάβεις. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι από μια παλαιότερη Eurovision της Ελλάδας. Ενώ τα προηγούμενα ήταν της Τσεχίας. Και να πω την αλήθεια, αυτό που μετράει στο Eurovision κατ' εμέ, γιατί το podcast είναι εμέ και εφόσον είναι το εμέ, τα εμέ μου θα λέω. Εκείνο που μου αρέσει πιο πολύ εμένα στη Eurovision δεν είναι τόσο το τραγούδι. Όχι, εντάξει, καλά είναι και τα τραγούδια, αλλά τέλος πάντων. Τρονέρομαι για τη βαθμολογία. Αυτή η ανατροπή που γίνεται, αυτό που έρχεσαι και τσατίζεσαι που δεν σου δίνει άλλο ούτε δύο ούτε ένα και λες, αν να χαθεί από εκεί πέρα, εγώ αυτό που σε ψήφισα και σου έδωσα πέρσι το 10 μου και το 8 μου. Και... Αυτή η αδρεναλίνη για μένα, δηλαδή για μένα, ρε παιδί μου, αφεαυτού μου μιλάω εγώ. Για μένα η Eurovision είναι μόνο το voting. Είτε είναι televoting, είτε είναι επιτροπο voting. Αυτό είναι εκείνο. Μόνο δώσε μου, δηλαδή είμαι ικανό να κοιμάμαι και να βάλω ξυπνητήρι την ώρα που αρχίζει η βαθμολογία. Είμαι ικανό. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Λέμε τώρα. Τι είμαι ικανός, ρε με τις ικανότητές μας, όπως παίζω πάρα πολύ ωραίο Μπάτινγκτον. Που ήταν και το γήπεδο των Μπάτινγκτον, που έκανε 10 ώρες να το πεις, που εμφανίζονται στο Μπάτινγκτον. Έλα μωρό τώρα, βάλε ένα όνομα εκεί πέρα, βάλ το Εστέλα, να ξέρουμε, Μπάτινγκτον και Πέρλες. We'll be right back.
Και για να πάμε και στο κορίτσι μας, τη Μαρίνα τη Σάτη που τη έβαλες κάτω και τη χτυπούσες σε χταπόδι. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο είναι αυτά τα τραγούδια τα σημερινά, με έναν ήχο έτσι σημερινό, με μια παρουσίαση που επέλεξε ο σκηνοθέτης να το κάνει μονοπλάνο, μονοκάδρο, μόνο αυτό όπως το λένε, και η κοπέλα τερμάτισε 11. 11 θέση. Μια χαρά είναι θέση. 26 χώρες διαγωνιζόταν και μάλιστα ο κόσμος, τι μου είπαν, την έβγαλε. Ο κόσμος την έβγαλε 8η. Οι επιτροπές 14η, ού να μου χαθούνε, και ο κόσμος το έβγαλε 8η. Άρα 8η και 14 μας κάνει 22 για το 2, 11! Στα μαθηματικά είχα τέλειο βαθμό στην ιστορία. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά εγώ τα ελληνικά μου. Ωραίο ήταν το κορίτσι. Να σου πω κάτι, δεν μπορώ τόση κρίκια. Εγώ ρε παιδί μου, επειδή είμαι έτσι και πολύ large για να πω και τα αγγλικά μου, μια και έχουμε Eurovision, όποια ελληνική συμμετοχή πηγαίνει, από πριν και να μην μ' αρέσει, φαρατίζομαι. Λέω θα μ' αρέσει. Εντάξει, μπορεί να έχω κι εγώ τις αντιρρήσεις μου, γιατί μια αναντίρρηση άνθρωπο είμαι, θα την έχω. Αλλά μια χαρά ήταν το κορίτσι. Και να σου πω, και ωραίο τίτλο, ζάρι. Μπορώ να σου πω κάτι μεγάρι. Πέφτω και κοιλιά μέσα, ζάρι. Μέχρι εδώ. Πόνος μη μας έρθει μακάρι. Πέφτω και κοιλιά μέσα, ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου. Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Ο άνεμος για πού θα μας πάρει. Πέφτω και κοιλιά μέσα, ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου. Κι όλα αλλάζουν γύρω μου. I'm gonna do it my way. Στο μυαλό σου θα μπαίνω, βγαίνω. Γιατί δεν μου δώσεις το χέρι ούτε για να πιαστώ. Κάποτε είχα πόνο για σένα κρυφό. Τα αφήνω όλα να βγουνε, πάμε. Put your hands up. Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Και σε μια μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα, 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 τα. Και σε μια μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα, 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 τα. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Εδώ ήταν λοιπόν. Αυτά ήταν περί Eurovision. Θα στα κάνω μία σούμα τώρα για να ξέρεις. Αυτή τη ζωή πρέπει να βρίσκουμε φορμές να χαιρόμαστε. Η Eurovision είναι ένας τέτοιος. Τώρα μπήκαν πολιτικά, βγήκαν πολιτικά. Αυτή η μαύρη και η σκοτεινή πλευρά στους ανθρώπους πάντα θα υπάρχει. Εσύ φώτισέ την με τη στάση σου. Να είσαι θετικός και θα δεις που όλοι καλά θα πάνε. Χριστέ μου, σαν να είμαι σε σεμινάριο βουδισμού είναι. Από Eurovision το ξεκίνησα σε ψυχανάλυση το κατάληξα. Μα είμαι καταπληκτικός. Δηλαδή να με πιείς το ποτήρι. Και δεν το λέω τώρα που είμαι μπροστά και από πίσω μου καλά λόγια λέω. Είμαι φοβερός. Λοιπόν. Να ξέρετε ότι ό,τι ήταν για την Eurovision 2024 υποθήκαν εδώ. Και εγώ ό,τι είπα τα πιστεύω ακράδαντα. Και κραδαντά. Ακούσατε το podcast του Παππού μου το Χαβά με τον Παντελή Καναράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ροδάνι πάει το στόμα σου. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.